Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι εδώ και σας προτείνει να παρακολουθήσετε στενά το σημερινό μας επεισόδιο για το καλό του εγκεφάλου σας. Ασχολείστε με κάτι τώρα, αλλά το μυαλό σας είναι αλλού. Ταξιδεύει στο παρελθόν ή κοιτάζει στο μέλλον μέσα από εκατοντάδες σκέψεις, ανησυχίες, ματαιώσεις και ερωτήματα. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, τότε η δεξιότητα της ενσυνειδητότητας ή του mindfulness, όπως καλείται παγκοσμίως, είναι αδύναμη, δεν είναι ανεπτυγμένη. Γιατί η ενσυνειδητότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανότητά μας να επικεντρωνόμαστε με επίγνωση σε αυτό που κάνουμε, χωρίς συναισθηματική ένταση και αυτοματισμό, και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να κατευθύνουμε εμείς τις μας και κατ' επέκταση τη ζωή μας. Το Action Life συνάντησε την πιστοποιημένη δασκάλα του Mindfulness, Δέσποινα Γιαννούλη, η οποία μας εξήγησε τι εστί Mindfulness και πώς θα το κάνουμε τρόπο ζωής μας. Ενσυνειδητότητα, λοιπόν, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι να είσαι εδώ την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα, να τα νιώθεις, να είσαι σε επαφή με αυτό που σου συμβαίνει, που συμβαίνει γύρω σου. Και θα μου πείτε, δεν είμαστε έτσι? Σωματικά έτσι είμαστε, αλλά το μυαλό μας διαρκώς τρέχει. Πηγαίνει στο τι θα κάνω, τι έγινε, τι έκανα. Είμαστε διαρκώς στο μέλλον, τι θα συμβεί ή τι έχει συμβεί και έχω μετανιώσει, τι λάθος έχω κάνει. Πώς μαθαίνετε αυτό, με τι τρόπους? Μαθαίνετε και μαθαίνετε είτε επειδή κάποιος ενδιαφέρεται, είτε επειδή τον ανάγκασε η ζωή και είναι μια όμορφη διέξοδος και μια λύση. Συνήθως μαθαίνετε μέσα από κάποια προγράμματα 8 εβδομάδων που κάνουμε. Συναντιόμαστε με ομάδες 2 με 2,5 ώρες μια φορά την εβδομάδα και έχει αποδειχτεί ότι αυτό το διάστημα είναι αρκετό για να μπει ενσυνειδητότητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στη διάρκεια λοιπόν αυτών των συναντήσεων, μέσα στην ομάδα κάνουμε κάποιες πρακτικές, μπορεί να είναι μια πρακτική διαλογισμού και μαθαίνουμε λοιπόν τη σκέψη μας που φεύγει, την καταλαβαίνουμε και τη φέρνουμε πίσω σε επαφή με την αναπνοή μας. Κάνουμε άλλες πρακτικές και μαθαίνουμε την αποδοχή. Τι σημαίνει να παλεύω, τι σημαίνει να μου κόβεται η ανάσα επειδή έχω αγωνία, επειδή πονάω και δουλεύουμε με την αναπνοή μας και την αφήνουμε να μας χαλαρώσει και να κινείται άνετα και φυσικά μέσα σε ολόκληρο το σώμα μας. Και συζητάμε, μοιραζόμαστε πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, αυτά που μάθαμε, πώς τα εφαρμόσαμε, τι μας δυσκόλεψαν. Γιατί και αυτό το μοίρασμα είναι μέρος της διαδικασίας. Μέσα στην εβδομάδα είναι πολύ σημαντικό οι συμμετέχοντες να κάνουν πρακτική αυτά. Επομένως, παίρνουν ένα follow-up email και στη συνέχεια όλη τη εβδομάδα εφαρμόζουν αυτά στην καθημερινότητά τους. Είναι ικανό διάστημα να αλλάξει πια το μυαλό μας και να μπορεί να έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητάς του? Έχει αποδειχτεί ότι οι 8 εβδομάδες είναι ένα ικανό διάστημα να γίνει αυτό. Αυτό που βλέπουμε στις ομάδες μας, ας πούμε, είναι ότι πάνω από το 70% των συμμετεχόντων λένε ότι μπορώ και διαχειρίζομαι καλύτερα την καθημερινότητά μου. Πάνω από το 80% διαχειρίζονται καλύτερα τον πόνο τους. Άνθρωποι με καρκίνο λένε ότι πάνω από το 64% ξυπνάω με όρεξη και έχω πράγματα να κάνω μέσα στη μέρα μου. Αλλά βέβαια έχει σημασία να συνεχίζουν αυτά να τα εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους. Πείτε μας ποια είναι τα ωφέλη του mindfulness σε συγκεκριμένα πεδία και κατ' επέκταση μετά στη ζωή κάθε ανθρώπου. Και μόνο που ο κόσμος ζει με περισσότερη ηρεμία, ζει με λιγότερο άγχος, όλοι ξέρουμε τις επιπτώσεις του άγχους στη ζωή μας. Εμάς τα αποτελέσματά μας, ας πούμε, για τις ομάδες του πόνου, βλέπουμε έναν μέσον όρο μείωσης του πόνου στο 30-35% που συνάδει και με τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταρχάς, μιλάμε για χρόνιο πόνο στη δική μας περίπτωση και δεν μιλάμε κάποιος να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή ή τις συμβουλές του γιατρού του. Υπάρχει ο πόνος ο οποίος είναι πραγματικός, αλλά όλες οι σκέψεις που έρχονται από πάνω από τον πόνο, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω και αύριο δεν θα πάω στη δουλειά μου και δεν θα βγω έξω και το καλοκαίρι πώς θα είμαι και θα γεράσω πιο γρήγορα. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται και μεγενθύνει τον πόνο. Υπάρχει μια εξίσωση που χρησιμοποιούμε εμείς στο mindfulness και λέμε ότι ο πόνος επί την αντίσταση μας κάνει και υποφέρουμε. Και όταν λέω ότι πονάω, είναι στην ουσία αυτό το υποφέρω. Αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε με το mindfulness είναι αυτή την αντίσταση. Να την αφαιρέσουμε ώστε ο ασθενής ή ο καθένας από εμάς να έχει να τα βγάλει πέρα με τον πόνο αυτό καθ' αυτό. Σε τι άλλα πεδία συγκεκριμένα έχει εφαρμογή το mindfulness? Το εφαρμόζουμε σε χώρους εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν να τα βγάλουν πέρα μέσα με το στρες και με ό,τι συμβαίνει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να έρθουν και να μας ζητήσουν μία φορά την εβδομάδα από μία ώρα κάποιες ομάδες εργαζομένων να τους κάνουμε αυτό το μάθημα και πραγματικά μετά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και σε αυτό το χώρο. Επίσης στο χώρο της διατροφής. Έτσι μαθαίνουμε να είμαστε εκεί την ώρα που τρώμε. Γιατί και το φαγητό πολλές φορές θα το φάμε είτε ασυναίσθητα, κάνοντας κάτι άλλο, κοιτάζοντας
στην οθόνη του υπολογιστή βλέποντας τηλεόραση, ή μπορεί να το φάμε γιατί μας ανακουφίζει. Έχω μοναξιά, στενοχωρέθηκα σήμερα και το φαγητό έρχεται και με ανακουφίζει. Και μπορεί να μην πεινάω. Και εκείνη την ώρα, επειδή μαθαίνουμε ταυτόχρονα να φροντίσουμε και τον εαυτό μας, μπορούμε να βρούμε μια άλλη εναλλακτική. Πάω να φάω γιατί βαριέμαι. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Μήπως να πάω μια βόλτα, να πάρω μια φίλη? Μπορεί ταυτόχρονα όταν τρώμε να είμαστε σε επαφή και με τη γεύση, γιατί ούτε αυτό το προσέχουμε. Και πολλές φορές η γεύση είναι το πρώτο που ικανοποιείται την ώρα που τρώω. Αν ικανοποιηθούμε από τη γεύση, μπορούμε να σταματήσουμε νωρίτερα και να πούμε: έχω φάει αρκετά. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω να κυνηγάω τη γεύση. Υπάρχουν τμήματα για παιδιά ή μπορούμε να δημιουργήσουμε αξίζει? Αν αξίζει, λέει, και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ δεδομένο. Το μάθημα mindfulness γίνεται μέσα στα σχολεία. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στη Δανία, είναι μέσα στα σχολεία. Θα ήταν όμως πραγματικά πολύτιμη δεξιότητα να έμπαινε και στα σχολεία εδώ στη χώρα μας. Τι δεν είναι το mindfulness? Γιατί νομίζω ότι ως μέθοδος μπορεί να είναι ασαφής στο μυαλό πολλών, άρα και πιθανά παρεξηγημένη. Είναι μια δεξιότητα, επομένως δεν έχει να κάνει με κάποια θρησκεία. Επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι θα διάσω το μυαλό μου. Το μυαλό μας δεν μπορούμε να τα διάσουμε. Απλά θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις σκέψεις μας. Το mindfulness δεν είναι επίσης μόνο διαλογισμός. Ο διαλογισμός είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε, αλλά δεν είναι αυτό καθ' αυτό το mindfulness. Και ίσως είναι καλύτερα να κάνει κάποιος το mindfulness όχι σε μια περίοδο που του συμβαίνει κάτι, να το κάνει ούτως ή άλλως, να αποκτήσει τις δεξιότητες ώστε όταν έρθει η δυσκολία να είναι σε καλύτερη θέση να τα βγάλει πέρα. Από τους Έλληνες, γυναίκες ή άνδρες ή και τα δύο φύλλα έρχονται για να μάθουν την μέθοδο του mindfulness? Στην πλειονότητά τους γυναίκες. Είμαστε πιο τολμηρές, νομίζω. Δεν φοβόμαστε να έρθουμε σε επαφή με την πραγματικότητα, με αυτό που σκεφτόμαστε, με αυτό που νιώθουμε, και θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Δεν μας τρομάζει η αλλαγή. Υπάρχει μία μέθοδος, ένας τρόπος να εξασκήσουμε το mindfulness, την ενσυνειδητότητα, μέσω της αναπνοής μας? Τη χρησιμοποιούμε πολύ την αναπνοή μας. Γιατί όταν έχουμε στρες ή όταν πονάμε, τη σφίγγουμε. Κάνουμε ρηχές αναπνοές. Φανταστείτε για παράδειγμα, τώρα θα σας πω, σφίξτε γρήγορα τη γροθιά σας. Τι συμβαίνει στην αναπνοή? Σαν να σταματάει, σαν να κόβεται. Έτσι ακριβώς. Αφήστε την αναπνοή χαλαρή και νιώστε την να περνάει μέσα από τη γροθιά. Τι γίνεται? Χαλαρώνει η γροθιά. Αυτό ακριβώς λοιπόν συμβαίνει όταν έχουμε άγχος. Σφίγγουμε την αναπνοή μας. Με το mindfulness λοιπόν και με κάποιες πρακτικές διαλογισμού ερχόμαστε σε επαφή με την αναπνοή. Την ακολουθούμε. Έτσι όπως μπαίνει και βγαίνει από το σώμα μας, τη νιώθουμε. Και σιγά σιγά η αναπνοή χαλαρώνει και τη νιώθουμε πια να απλώνεται παντού. Το διάφραγμα κάνει όλη του την κίνηση. Προγράμματα με βάση το mindfulness εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και της ψυχικής υγείας παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης. Ενώ χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εταιρείες όπως η Google, η Apple, σε πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Harvard, σε χιλιάδες σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρακολουθήστε στο σημείο αυτό μία από τις πτυχές του. Υπάρχει μια τεχνική που τη λέμε χώρος για αναπνοή και μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα μέσα στην ημέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι περιμένοντας έξω από ένα ιατρείο, όταν περιμένουμε να βράσει το νερό για να κάνουμε το τσάι μας. Περιμένουμε όταν είμαστε μέσα στο μετρό και πάμε στη δουλειά μας. Έτσι. Οπότε μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή παύση. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε μαζί μου. Και τα μάτια μπορούμε να τα έχουμε ανοιχτά, το βλέμμα να είναι κάπου σταθερά μπροστά ή να τα κλείσουμε. Και να παρατηρήσουμε τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό. Να τους βάλουμε μια ταμπέλα, να μην τις ακολουθήσουμε. Αν κάπου υπάρχει πόνος, σφίξιμο, αν νιώθουμε ευχάριστα σε κάποια σημεία, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι, απλά το παρατηρούμε. Και μετά ερχόμαστε σε επαφή με αυτό που νιώθουμε. Ποιο είναι το συναίσθημά μας τώρα? Χαρά, θυμός, λύπη, ντροπή, ό,τι κι αν είναι αυτό. Στη συνέχεια φέρουμε την προσοχή μας στην αναπνοή. Πάμε και τη βρίσκουμε, σαν να βρίσκουμε ένα φύλλο μέσα σε ένα πλήθος κόσμου. Α, να, ο φύλλος μου. Έτσι βρίσκουμε την αναπνοή μας και την ακολουθούμε. 2-3 ολόκληρες εισπνοές και εκπνοές.
και στο τέλος ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα μας που είναι εδώ και κάθεται, το περιβάλλον, τους ήχους από τριγύρω. Και αν είχαμε τα μάτια μας κλειστά, τα ανοίγουμε και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Ένα μικρό διάλειμμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να κάνουμε ένα restart και να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια με μια άλλη διάθεση. Εκτενείς επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η εξάσκηση στο mindfulness φέρνει δομικές αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου μας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε στρεσογόνες καταστάσεις. Με το mindfulness πυκνώνει η φαιά ουσία του εγκεφάλου σε περιοχές που έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωσή μας, τη μνήμη μας, τη μάθηση και το αίσθημα χαράς. Τα αξίζει η ζωή μας όλα αυτά, δεν νομίζετε? Καλή συνέχεια.